Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρχει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί οριστικοποιημένες αιτήσεις γύρω στις 5.000. Και εκκρεμούν, πιστεύω, ότι μέχρι τις 4 του μήνα, μέχρι αύριο, ότι μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα άλλες 2 με 2.500. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Βέβαια, τα ποσά τα οποία ζητάνε οι επιχειρήσεις είναι πολλαπλάσια του ποσού που έχει να διανύμει η περιφέρεια, γιατί είναι αρκετοί οι επιλέξιμοι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη απώλεια τζίρου και, όπως έχουμε πει, θα προτιμηθούν με την βάση της μοριοδότησης που υπάρχει στο πρόγραμμα αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν καταρχήν πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου τους και ταυτόχρονα είχαν και εργατικό δυναμικό, είχαν υπαλλήλους, στους οποίους μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί και κράτησαν τις θέσεις εργασίες μέσα σε αυτόν τον πανικό τον οποίο έγινε τους τελευταίους 10 μήνες. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχειρήσης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ. Νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό έδειξε πόσο πολύ έχουν πληγεί οι επιχειρήσεις της περιοχής μας. Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για τα εργοστάσια, εκεί γι' αυτά υπάρχουν άλλα προγράμματα. Μιλάμε για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, μιλάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για την εστίαση και τον τουρισμό.